Να χαιρετήσω όλη τη συνάντηση εδώ, από όλους τους γονείς εδώ. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά, με την έννοια ότι έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, και είναι έκτακτη Γενική Συνέλευση και αρκετός κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό, ευχάριστο. Είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό πράγμα. Για το θέμα αυτό, αλλά εγώ λέω γενικότερα, ας πούμε, αυτό μας δίνει και μια όθηση στην κατεύθυνση, ας πούμε, ότι πρέπει να βρισκόμαστε και να συζητάμε. Μακάρι σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, συγγνώμη, να ήταν αυτό που έτσι. Σε αυτή την κατεύθυνση μιλάω, πριν πω στο θέμα έτσι. Άλλες φορές δεν θα. Ναι, γιατί ίσως, ας πούμε, και αυτό να... Ναι, να μας λιγάκι να μας κάνει να ενδιαφερθούμε περισσότερο, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω να πω οτιδήποτε πιο πέρα από αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, και είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, στο θέμα τώρα, να σας πω εγώ πρώτα απ' όλα για να σας συστηθώ, γιατί μπορεί να μην γνωριζόμαστε το πιθανότερο. Ας πω ότι έχω αναλάβει τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα 2 εβδομάδες. Οπότε πιστεύω να με αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι και εύκολο να έχω την απόλυτη γνώση σε όλα τα θέματα που υπάρχουν, όμως ενημερώνομαι πολύ γρήγορα και νομίζω ότι ήδη είμαι σε θέση να πω και να πάρω θέση και σε αυτά τα θέματα που, και σε αυτό το θέμα το συγκεκριμένο που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει στην λειτουργία αυτής της δομής, ΔΙΕΠ όπως την ονομάζουμε. Συγκεκριμένα υπάρχουν γύρω στα 60 παιδιά περίπου, δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δούμε γιατί οριστικό δεν είναι, αλλά είμαστε έναν αριθμό, το λέω για να συνεννοηθούμε, να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι περίπου 60 μαθητές οι οποίοι θα έρθουν σε αυτή τη δομή, για δημοτικό σχολείο μιλάω. Προτάθηκε το 8ο Δημοτικό Σχολείο από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και να πω το λόγο που προτάθηκε. Ότι προτάθηκε γιατί το Υπουργείο, την νομοθεσία δηλαδή που βγήκε προς τα έξω από το Υπουργείο, ήταν ότι πρέπει να είναι ένα σχολείο που θα αναδεχτεί τα 60 παιδιά αυτά που είπαμε, τα προσφυγόπουλα, να τα δεχτεί ένα σχολείο το οποίο είναι όμορο, δηλαδή μάλλον με την έννοια της εγκύτητας, πιο κοντά δηλαδή στο στρατόπεδο, στη δομή. Υπήρχε περιορισμός στο ένα σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο θα είναι πιο κοντά στη δομή, στο στρατόπεδο. Και η πρωτοβάθμια, με συγχωρείτε, επειδή είναι αφορά τη συγκεκριμένη στιγμή, που πρότεινε το 8ο, που η πρωτοβάθμια υποθέτω ότι γνωρίζει ότι το 8ο είναι ένα σχολείο με πολλά προβλήματα. Κυρίως το θέμα υγιεινής, όταν ήδη είναι 220 παιδάκια και οι τουαλέτες είναι 5. Και προτείνει να έρθουν έστω και 10 παιδάκια παραπάνω. Ασχέτως αν είναι μετανάστες, Ελληνόπουλα ή όχι. Το κατάλαβα αυτό. Ήταν πάνω στη στιγμή. Ναι, αυτό θα ξέρετε ότι όλα τα σχολεία, δεν είναι κανένα από τα σχολεία που μιλάμε, δεν είναι ιδανικό. Δηλαδή αυτό είναι σίγουρο. Εγώ απλώς θέλω να σας μεταφέρω ακριβώς αυτό που γνωρίζω. Λοιπόν, με βάση την εγκύτητα προτάθηκε το σχολείο. Τώρα, αυτό που λέτε, εγώ το αντιλαμβάνω όπως το λέτε, και άκουσα και τη διευθύντρια. Ορίστε. Προτάθηκε με βάση, σας λέω, προτάθηκε με βάση την εγκύτητα, το πόσο κοντά είναι το σχολείο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αν υπάρχουν αίθουσες. Και αίθουσες δηλαδή που μπορούν να φιλοξενηθούν τα 60 αυτά προσφυγόπουλα. Με αυτά τα δύο κριτήρια έγινε αυτή η πρόταση. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Και με βάση τον νόμο, έτσι, όχι με βάση την πρόταση της πρωτοβάθμιας. Η πρόταση της πρωτοβάθμιας ήταν βάση νομοθεσίας. Εγκύτητα και αίθουσες. Τώρα, το γεγονός λοιπόν, αυτά που είπατε και που είπε η διευθύντρια, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Δεν θα διαφωνήσουμε σε τίποτα σε αυτά. Για όνομα του Θεού, αν υπάρχει άνθρωπος, θα διαφωνήσει σε όλα αυτά που λέμε περί καθαριότητας και και όλα αυτά οι δυσκολίες που λέμε κλπ. Και εγώ έχω ενημερωθεί ότι λειτουργούν και μετά τις 4, ας πούμε, ακόμα, δεν ξέρω, διορθώστε με, μα είναι έτσι, έχω ακούσει
ότι λειτουργεί το σχολείο με διάφορες δραστηριότητες που έχει κλπ. Και, λοιπά. Και τα παιδιά αυτά που θα έρθουν θα εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα από τις 2 το, για να ενημερώνω κιόλας, από τις 2 η ώρα μέχρι τις 4. Αυτή είναι η. Εκεί θα είναι τα δικά μας. 6, διορθώνω. Από τις 2 μέχρι τις 6. Ναι. Διορθώνω. Είπα να ενημερώσω, όχι να. Ναι. Από τις 2 λοιπόν μέχρι τις 6. Okay. Αυτό λοιπόν, έτσι είναι το όλο πλαίσιο. Τώρα, να σας πω κάτι. Εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός όμως ότι να λειτουργήσει η δομή αυτή, η ΔΕΙΕΠ, να λειτουργήσει μέσα στο στρατόπεδο, μέσα στη δομή των προσφύγων, αυτό με βάση το Υπουργείο, με βάση το νόμο σας μιλάω τώρα, έτσι σας μιλάω, σαν υπάλληλος. Έχει βγει ο νόμος, ναι, έχει 29 του μήνα, 29 όπως είχε προχθές δηλαδή, 29 δημοσιεύτηκε. 29 του μήνα δημοσιεύτηκε. Λοιπόν, άρα δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί. Δεν είναι κάτι που θα δημοσιευτεί. Έχει δημοσιευτεί τι πράγμα, ότι θα λειτουργήσει μέσα σε σχολείο και όχι σε στρατόπεδο. Γιατί σας το λέω το όχι σε στρατόπεδο. Διότι μέσα στο στρατόπεδο δημιουργεί παράρτημα να λειτουργήσει μέσα στο στρατόπεδο δομή μόνο νηπιαγωγείου. Αυτά τα λέει η νομοθεσία. Λοιπόν, δηλαδή θα λειτουργήσει μέσα στο στρατόπεδο δομή, παράρτημα, συγγνώμη, νηπιαγωγείου, όχι δημοτικού σχολείου.